Δημοτική Ένωση Δήμων Ελλάδας με τους συνεργάτες του, ο κύριος Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης. Συζητήσαμε τηλεφωνικά μεταξύ μας, εξεδήλωσε την επιθυμία και τον προσκαλέσαμε ταυτοχρόνως να έρθει σήμερα εδώ στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνουμε με στελέχη κυβερνητικά, προκειμένου να μας ενημερώσει για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας στον τομέα ευθύνης και αρμοδιότητας. Σας ευχαριστούμε και καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Και η πρωτοβουλία αυτή για να βρεθώ ανάμεσά σας προέρχεται από μία ανάγκη η οποία έχει εκφραστεί και από πολλούς δήμους, αλλά και είναι και επιθυμία δική μας για να συνεχιστεί με άλλη μορφή βέβαια ένα πρόγραμμα το οποίο από ό,τι έχω εκτιμήσει από τα αιτήματά σας είναι μάλλον γενικό αίτημα, δηλαδή το να μπορούν οι δήμοι να κάνουν σεμινάρια γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης. Υπήρχε ένα επιχειρησιακό, κάνουμε μια ιστορική αναδρομή έτσι για να συνδέσω το θέμα. Υπήρχε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου γινόταν γενική εκπαίδευση ενηλίκων που παρήχεται από τους δήμους με τη μορφή των κέντρων διαβίου μάθησης. Τα οποία κέντρα διαβίου μάθησης βεβαίως ήταν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και δεν ήταν στους δήμους, δεν είχαν ιδρύσει κέντρα διαβίου μάθησης. Αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς έλεγε στο τέλος του 2023. Το ζήτημα είναι ότι θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και μάλιστα ενισχυμένη και με άλλη μορφή, όπως και τα αιτήματα δικά σας συνάδουν σε αυτή την ανάγκη. Θέλω απλώς να σας ενημερώσω πώς θα μπορούσαμε και τι αλλαγές έχουν γίνει για να δούμε και πώς και εσείς ανταποκρίνεστε σε αυτή την περίπτωση. Με το νόμο 4763 του 20 υπήρξε ένα κεφάλαιο στο νόμο αυτό για κέντρα διαβίου μάθησης και ενώ οι Δήμοι μέχρι τότε δεν είχαν τη δυνατότητα ίδρυσης δικών τους κέντρων διαβίου μάθησης, με το νόμο αυτό απέκτησαν αυτή τη δυνατότητα. Μέχρι στιγμής βεβαίως δεν έχω από κανέναν Δήμο την πρόταση, το αίτημα ίδρυσης κέντρου διαβίου μάθησης, όπου αυτό απαιτεί μια κοινή απόφαση η οποία θα ξεκινούσε από το Υπουργείο Εσωτερικών και με τη συνυπογραφή του Υπουργείου Παιδείας και ενδεχομένως αυτό προκύπτει είτε από το ότι δεν είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της ίδρυσης κέντρου διαβίου μάθησης από τους ίδιους τους Δήμους πλέον, είτε από το λόγο ότι για να υπάρξει τέτοια ίδρυση υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με κτηριολογικές προδιαγραφές, όπως επίσης και με αυξημένη, θα έλεγα, αυξημένη συμμετοχή προσωπικού από τους Δήμους κλπ. Γι' αυτό ήρθα, ακριβώς γι' αυτό, για να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε ενδεχομένως αν αυτή είναι η δυσκολία. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό που σας είπα, ότι στο νόμο προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης από τους ίδιους τους Δήμους δικών τους κέντρων διαβίου μάθησης. Αλλά επειδή υποψιαζόμαστε ότι η μη συμμετοχή μέχρι τώρα σε αιτήματα τέτοια προκύπτει από τις δυσκολίες ενδεχόμενα οικονομικές ή άλλου τύπου που αντιμετωπίζετε, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ να σας προτείνουμε μία άλλη λύση, η οποία, εφόσον έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας, θα προχωρήσουμε. Και αυτή η λύση έχει να κάνει ότι μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να ιδρύσει δημόσια κέντρα διαβίου μάθησης και να υπάρξουν μνημόνια συνεργασίας με όσους Δήμους ενδιαφέρονται, έτσι ώστε να υπάρξει ανάλογο επιχειρησιακό πρόγραμμα για να μπορούν οι Δήμοι να εκπληρώσουν αυτή την επιθυμία την οποία έχουν και η οποία συνάδει και με τις δικές μας επιθυμίες.
Αυτό είναι το θέμα για το οποίο θέλαμε να σας ενημερώσουμε. Μπορεί να γίνει μία ενδεχομένως συζήτηση αν υπάρχουν απορίες ή ερωτήματα και αν, όπως σας το περιέγραψα, αν έγινε κατανοητό τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε. Εμείς είμαστε στο στάδιο μετά τις εκλογές του Μαρτίου που γίνανε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου καινούριου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ορισμού, είμαστε στο στάδιο λοιπόν λέω, ορισμού των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ, άρα και της Επιτροπής της Σχετικής που είναι αρμόδια για τα θέματα παιδείας, που τα προεδρία τους θα οριστούν σήμερα, συμπίπτει στην ημερήσια διάταξη, υπάρχει θέμα. Θέλει κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι? Ορίστε, κύριε Δούκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και την ενημέρωση. Για τα προγράμματα διαβίου μάθησης, έχουμε εικόνα πότε θα μπορέσουμε να τα επανεκκινήσουμε αυτά τα οποία είχαν ολοκληρωθεί λόγω του ότι ολοκληρώθηκε το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους. Κάποιοι δήμοι, όπως και ο δικός μας, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περπάταγε πολύ δυναμικά και είναι κρίμα να μην συνεχιστεί. Κύριε Δούκα, πραγματικά είναι και δική μας η επιθυμία, όπως σας είπα, και υπάρχουν αιτήματα από πολλούς δήμους. Γι' αυτό ακριβώς σας έκανα αυτή την εισαγωγή, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να το οριοθετήσουμε, να πάμε βήμα-βήμα για να ξεκινήσουν. Αυτή είναι η πρόθεση. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο, διότι δεν ξέρω πώς θα πάνε οι μεταξύ μας συνεννοήσεις και με τι ρυθμό γρηγοράδας θα το πάμε. Επιθυμία είναι να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά είναι λίγο σύνθετο.